Το 2021 άφησε την Ελλάδα με ένα αρνητικό ρεκόρ. Έως το τέλος Οκτωβρίου κάηκαν 1.301.239 στρέμματα, τα περισσότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Εκδηλώθηκαν 8.728 πυρκαγιές. Οι 13 χαρακτηρίστηκαν ως ακραίες, δηλαδή ως mega fires, και έκαψαν το 88% της συνολικά καμένης έκτασης. Η πολιτική προστασία ενεργοποίησε 76 φορές την υπηρεσία 112. Στις 66 από αυτές ζήτησε εκενώσεις οικισμών. Τι θα γίνει φέτος? Οι δασικές πυρκαγιές θα υπάρχουν όσο και όπου υπάρχουν δάση. Είναι πανάρχαιο φαινόμενο, μέρος της φυσικής διεργασίας αναγέννησης της φύσης. Δηλαδή, κάνουν καλό. Οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να συμβάλλουν θετικά στη φυσική ανανέωση και αύξηση της βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων. Μπορεί όμως και να τα καταστρέψουν όταν επαναλαμβάνονται σε σχετικά μικρά χρονικά διαστήματα στον ίδιο τόπο. Ποιος φταίει για τις δασικές πυρκαγιές? Φταίνε πολλά, αλλά κυρίως εμείς οι άνθρωποι. Πυρκαγιά μπορεί να ξεσπάσει από φυσικά αίτια όπως είναι οι κεραυνοί. Η πιο συνήθις αιτία όμως είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα. Είτε από αμέλεια, όπως το κάψιμο σκουπιδιών ή υπολοιμάτων καλλιεργειών, είτε από εμπρισμό. Ειδικά στην Ελλάδα, ο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιάς από ανθρώπινο λάθος ή δόλο φτάνει στο 90%. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία αλλά και το έντονο ανάγλυφο της χώρας μας ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Πώς αντιμετωπίζονται? Πολύ δύσκολα. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης μιας φωτιάς έχουν πάντα όρια ως προς τα αποτελέσματά τους. Γι' αυτό και το καλύτερο μέτρο για να μην καίγονται ανεξέλεγκτα τα δάση μας παραμένει η πρόληψη. Και αυτή είναι υποχρέωση και έργο όλων μας, της πολιτείας και των πολιτών.